Μπορεί προβλήματα να υπάρχουν στα ηχητικά, μα τα πιο πολλά προβλήματα είναι αυτά τα οποία αντιμετωπίζει αυτή η διαδήλωση σήμερα, η οποία είναι μεγαλειώδης και δυναμική, δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν σήμερα πανελλαδικά και παγκόσμια. Μακάρι, όπως τότε, με τον νόμο 330 κάποτε, που αλωνίζαμε μέσα στις πλατείες στην Αθήνα και στην Αττική, στο θέατρο Αλάμπρα, και όπως ο φίλος που τραγουδούσε λίγο πριν με την ψυχή του, και να το χειροκροτήσουμε ειδικά γιατί τραγούδησε και χωρίς μουσική. Τότε ήταν ο Γιώργος Νταλάρας εκεί και ματώσαμε για τον νόμο 330. Τι άλλαξε? Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ούτε τότε είχαμε εκπροσώπηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Α και Β' αυτού. Αν δεν είναι αυτή σήμερα εδώ, τότε τι θα πρέπει να είναι όταν είναι το αίμα από το αίμα μας που είναι απάνω στις καρέγλες? Δεν θέλω να ασκήσω καμία κριτική, αλλά με πνίγει το δίκιο όταν λείπουν από αυτή την πλατεία αυτοί οι άνθρωποι. Και όχι μόνο. Διότι μπορεί να είσαι πολιτευτής κυβερνώντος κόμματος ή αντιπολίτευσης, αλλά έχεις τις θέσεις σου και οι θέσεις μιλάνε και αντιμετωπίζονται στις πλατείες. Εμείς ως τοπικό τμήμα, εκπροσωπώντας περίπου 700 άτομα με πολλαπλά προβλήματα, με αντίξωες γεωγραφικές συνθήκες, κάναμε δίπλα στο εργατικό κέντρο μία φυσοκόλληση που τη βλέπετε, γιατί το νιώθαμε. Και όταν λέω το νιώθαμε, μετά από τόσα χρόνια μας δίνει η ζωή, μας δίνει η πνοή να μεταβιβάσουμε αυτά τα οποία ως πείρα έχουμε μέχρι τώρα και να τα καταθέσουμε εδώ. Ένα πράγμα που έχω να καταθέσω είναι το εξής. Η τηλεόραση έδειξε με μια διαφήμιση της ΓΕΣΕ την απεργιακή σήμερα εκδήλωση, πανελλαδικά. Πουθενά οι συνταξιούχοι, πουθενά οι σημερινοί και οι αυριανοί συνταξιούχοι, πουθενά. Όταν σήμερα σου λένε ή φεύγεις από τη δουλειά όπως το ΝΟΤΕ ή υπογράφεις την απόλυσή σου και κάνεις νέα σύμβαση με 2 χρόνια. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Εμείς τότε τον πολίτη τον βλέπουμε ως συνδρομητή. Σήμερα τον βλέπουν ως πελάτη. Εμείς τέτοιες πελατειακές σχέσεις δεν τις είχαμε. Είχαμε ασκήσει κοινωνικό έργο. Αυτό που σήμερα κάθονται απάνω οι Γερμανοί και οι κάθε Γερμανοί και εκμεταλλεύονται το μόχθο και τον κόπο και το αίμα το δικό μας. Χαιρετίζουμε για άλλη μια φορά τούτη συγκέντρωση. Και πιστεύουμε ότι με όποια λάθη αν έχουμε κάνει και εγώ και όλοι μας σε τέτοιες συγκεντρώσεις, όλο το υπαλληλικό προσωπικό, μα είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, μα είτε είναι αστυνομία, μα είτε είναι λιμενικό, μα είτε είναι οτετζίδες, πρέπει να παλεύουν για αυτό το λόγο που είμαστε σήμερα εδώ. Πρέπει να παλεύουν όταν το ρεύμα στο σπίτι έγινε πολύτιμο αγαθό. 1872 άτομα με ρήτρα αναπροσαρμογής. Να τη φάνε τη ρήτρα της αναπροσαρμογής για να την πάρουν τότε και να την πάρουν από αυτούς οι οποίοι φέραν τη ΔΕΗ σε αυτή την κατάσταση. Όπως τότε στα δικά μας τα χρόνια με την Πεσινέ που ήταν μια δραχμή χρεώνανε την Πεσινέ τότε. Κλέβανε από τον κόσμο όπως κλέβουν και σήμερα. Αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μας δίνουν και τελειώνω αναδρομικά πίσω τα οποία τα δικαιούμεθα. Είναι 5, 6, 7 του μήνα, 10 του μήνα, η τσέπη θα είναι πανί με πανί. Αυτό πρέπει να το νιώσουν τα παιδιά μας, πρέπει να το νιώσουν τα εγγόνια μας και να μπορέσουν μαζί μας να αντέξουμε αυτή την κατάσταση, αλλά όχι να την αντέξουμε παθητικά. Θα πρέπει να μάθουμε να βρίζουμε το κατεστημένο. Θα πρέπει να μιλάμε δυνατά όσο γίνεται πιο δυνατά. Και σήμερα καλώ τον κόσμο της Μυτιλίνης να αντιληφθεί
την κατάσταση και τις υποχρεώσεις που έχει, και αυτοί που κάθεται, και άλλη φορά το έχω πει από εδώ, στα καφενεία πρέπει να ήταν όρθιοι εδώ στην πλατεία να μάχονται για τα δικά τους και τα δικά μας συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ.